Τραγικό τέλος είχε νωρίς σήμερα το μεσημέρι ο 60χρονος Γιώργος Οικονομόπουλος από την Ανδραβίδα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην προσπάθειά του να συνδέσει με καλώδιο την κολόνα της ΔΕΗ με την παροχή ρεύματος του σπιτιού του έπαθε ηλεκτροπληξία. Στο λιόμενο όπου ζούσε ο ίδιος με τη γυναίκα του, ο γιος του, η κόρη του με το σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά, το ρεύμα είχε κοπεί πρόσφατα αφού σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων η οικογένεια δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Έτσι λοιπόν ο άτυχος άντρας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να βρει τρόπο προκειμένου να συνδέσει το ρεύμα στο λιόμενο όπου ζούσε ο ίδιος με τα 7 ακόμη μέλη της οικογένειάς του. Η προσπάθειά του αυτή όμως τον οδήγησε σε τραγικό θάνατο. Το άψυχο σώμα του μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Γαστούνης όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η οικογένεια του άτυχου άντρα δέχθηκε ακόμη ένα χτύπημα από τη μοίρα, πριν ακόμη καταφέρει να υπουλώσει τις πληγές της προηγούμενης τραγωδίας που είχε ζήσει, αφού το Μάρτιο του 2008 δύο παιδιά της οικογένειας, εγγόνια του 60χρονου, είχαν βρει τραγικό θάνατο από τροφική δηλητηρίαση. Ο Γεράσιμος, 2,5 ετών και η ακριβή 3 χρονών, ζούσαν με τη γιαγιά και τον παππού τους στην Ανδραβίδα και εκείνο το απόγευμα του Μαρτίου του 2008 είχαν παραπονεθεί στη γιαγιά τους ότι ένιωθαν πόνο στην κοιλιά. Η γυναίκα μόλις αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα μετέφερε στο κέντρο υγείας Γαστούνης προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί αντίκρισαν τα δύο παιδιά να βγάζουν αφρούς από το στόμα και να έχουν έντονους πόνους στην κοιλιά. Αμέσως κρίθηκε επιτακτική η μεταφορά τους στο νοσοκομείο του Πύργου για να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κατάστασή τους, ωστόσο για το δίχρονο αγοράκι ήταν πλέον πολύ αργά καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι προσπάθειες πλέον των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του Ανδρέας Παπανδρέου επικεντρώθηκαν στο τρίχρονο κοριτσάκι, η κλινική κατάσταση της οποίας παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ωστόσο, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί και το τρίχρονο κοριτσάκι κατέληξε. Τώρα η οικογένεια θρηνεί έναν ακόμη άνθρωπό της που έφυγε από τη ζωή με τόσο τραγικό και άδικο τρόπο.